Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια όσους με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα. Σήμερα θα φτιάξουμε εύκολη γλυκιά κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Θα σας πω πώς να τη φτιάξετε μέσα να είναι ζουμερή, έξω τραγανή, πάνω απ' όλα να είναι σταθερή και να κόβετε όμορφα κομμάτια. Η γλυκιά κολοκυθόπιτα δεν θέλω μέσα να είναι σαν ψωμί, να είναι ζουμερή σαν αυτή που φτιάχνουμε με φύλλο. Είναι ό,τι πιο νόστιμο και εύκολο θα φτιάξετε. Πάμε να ξεκινήσουμε θα χρειαστούμε ένα κολοκύθι, χωρίς να την κόψω καθόλου, ήταν 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Τώρα βασικά θα χρειαστούμε γερά μπράτσα γιατί είναι το δύσκολο κομμάτι. Με πολύ προσοχή μην κόψετε τα χέρια σας. Μπορείτε να ξεφλουδίσετε, να τρίψετε στον τρίφτη. Αν δεν είναι πολύ σκληρή από μέσα, μπορείτε να την τρίψετε και με το κουτάλι. Σας το λέω μπας και γλιτώσετε το ξεφλούδισμα που είναι λίγο δύσκολο. Αν σας είναι δύσκολο, δεν μπορείτε με κουτάλι ούτε να το ξεφλουδίσετε. Τότε έτσι όπως είναι κομμένη θα την ψήσετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά και να μαλακώσει. Θα σας βοηθήσει πολύ αν δεν μπορέσετε αλλιώς να την καθαρίσετε. Ειδικά αν δεν έχετε εμπειρία στην κουζίνα μην κόψετε τα χέρια σας με προσοχή. Εγώ συνέχισα, το έκανα με το κουτάλι, σε 5 λεπτάκια τελείωσα. Βασικά η δικιά μου δεν ήταν πολύ σκληρή από μέσα, εξαρτάται πώς θα σας τύχει. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να μείνει η σάρκα της. Συνολικά θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια κολοκύθι καθαρισμένο. Αν σας αρέσει με πιο πολλή γέμιση από ό,τι το έφτιαξα εγώ, τότε πολλαπλασιάστε τα υλικά ανάλογα. Όπως βλέπετε τελειώσαμε, είναι έτοιμο. Θα χρειαστούμε 80 γραμμάρια σταφίδες, φυσικά σε όποιον αρέσουν, είναι προαιρετικό υλικό. Και θα τις μουλιάσουμε με 150 ml χλιαρό γάλα. Αφήνουμε στην άκρη 5 λεπτάκια όσο συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Σε ένα μπολ προσθέτουμε την τριμμένη κολοκύθα. Δύο αυγά τα χτυπάμε. 180 γραμμάρια ζάχαρη. Τη ζάχαρη μπορείτε να τη μειώσετε ανάλογα με το γούστο σας. 2 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι ψηλό, 2 κουταλιές της σούπας ρύζι, 80 γραμμάρια καρύδια τριμμένα και αυτό είναι προαιρετικό υλικό σε όποιον αρέσει. Ένα κουταλάκι γλυκού κανέλα σκόνη, και μισό κουταλάκι γλυκού καρύφαλο σε σκόνη. Μία πρέζα αλάτι και τέλος το γάλα μαζί με τις σταφίδες που μουλιάσαμε. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας. Αν φτιάξετε αυτή την κολογιθόπιτα θα μας χωμυρίσει όλο το σπίτι σας. Είναι τόσο νόστιμη και μυρωδάτη που δεν φαντάζεστε. Αυτό ήταν η γέμισή μας είναι έτοιμη. Θα χρειαστούμε ένα ταψάκι 30 με 32 εκατοστά. Αλύφουμε με 1,5 κουτάλι σούπα ελαιόλαδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλο λάδι, ό,τι θέλετε. Αλείφουμε καλά με ένα πινέλο. Πασπαλίζουμε με λίγο σιμιγδάλι ή καλαμποκάλευρο, ό,τι έχετε. Περίπου μια κουταλιά της σούπας. Και αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία της συνταγής μας. Θα χρειαστούμε δύο τορτίγες. Θα τις τρώσουμε με αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε στο βίντεο. Θα κόψουμε από την δεύτερη τορτίγια τις άκρες της να τις προσαρμόσουμε ανάλογα με το ταψάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι ταψάκι θέλετε, θα τις προσαρμόσετε όπως μπορείτε. Εδώ θα χρειαστούμε λίγο νεράκι, θα βρέξουμε τις άκρες για να κολλήσουν. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, αν βραχούν οι τορτίγες, κολλάνε. Τις βάζουμε και πατάμε καλά. Θα τα αφήσετε δύο λεπτάκια για να κολλήσουν καλύτερα. Τώρα ρίχνουμε τη γέμιση. Απλώνουμε καλά και ομοιόμορφα. Από πάνω πασπαλίζουμε με ένα κουτάλι σούπα σάχνη ζάχαρη και ένα κουτάλι σούπα σιμιγδάλι ή καλαμποκάλευρο έτσι για να καραμελώσει, να πιάσει κρούστα και να γίνει από πάνω τραγανό. Θα περιμένετε λίγο και θα κουνήσετε ελάχιστα με αυτόν τον τρόπο για να βραχούν από πάνω. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 190 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Τα πρώτα 40 λεπτά θα ψήσετε μια σχάρα πάνω από τη μέση. Τα τελευταία 5 με 10 λεπτά θα ψήσετε στη μέση, στη μεσαία σχάρα. Αυτό γιατί αν ο φούρνος σας ψήνει έντονα από κάτω, υπάρχει περίπτωση να σας καούν οι τορτίγες από κάτω. Όπως βλέπετε, οι δικές μου έχουν ψηθεί υπέροχα. Εσείς φυσικά το ψήσιμο θα το προσέχετε και μόνοι σας, γιατί βέβαια εξαρτάται και από τον φούρνο σας. Αφαιρούμε από τον φούρνο και σερβίρουμε ζεστό ή κρύο. Αν ψάχνετε κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο, πιο ζουμερή και νόστιμη από αυτή δεν θα βρείτε. Σας το εγγυώμαι. Πρέπει να το δοκιμάσετε για να με πιστέψετε. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Επίσης, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Να είστε όλοι καλά.